Καλημέρα. Καλημέρα Σταματίνα, καλημέρα από τις Αχαρνές. Είμαι εδώ μαζί με τη Βάσο τη Βέρου που είναι υπεύθυνη βιωματικών προγραμμάτων. Να μας πει και αυτή την καλημέρα της. Καλημέρα σας, σας καλωσορίζω και εγώ στο βιωματικό πάρκο Paradise Park. Εδώ τα παιδάκια μας έχουν ξεκινήσει ήδη με το πρόγραμμα της κυκλοφοριακής αγωγής. Σας ακούμε, απλά δεν σας διακόπτω για να μας τα πείτε επειδή υπάρχει καθυστέρηση ήχου. Τι ακριβώς κάνετε? Ναι, μην ανησυχείς. Έχουν μάθει ήδη για το πώς πρέπει να κινούνται στο δρόμο ως πεζοί αλλά και με τα αυτοκινητάκια τους και έχουν ξεκινήσει να οδηγάνε τα αυτοκινητάκια τους. Α, βλέπουν κανονικά δηλαδή, φανάρι κόκκινο. Μαθαίνουν παράλληλα και πώς να περπατάνε και στο πεζοδρόμιο και να περνάνε απέναντι, να κοιτάνε, να ελέγχουν αν έρχεται κάποιος. Από τη διάβαση πάντα μαζί με την δασκάλα τους που τα κρατάει από το χέρι. Τι ηλικία είναι τα παιδιά, από ποια χρονική στιγμή μπορεί να έρθει κάποιος να παρακολουθήσει αυτά τα μαθήματα? Τα παιδάκια που έχουμε τώρα είναι ηλικία 3 ετών, αλλά μπορούμε να δεχτούμε και τα δυομισάρια των παιδικών σταθμών, μέχρι και 14 ετών μπορούν να έρθουν τα παιδάκια. Μάλιστα. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο εκδρομών με τα σχολεία ή μπορεί και ιδιωτικά κάποιος ένα Σαββατοκύριακο να έρθει με τα παιδάκια του αντί να πάει στο πάρκο ή στην παιδική χαρά να παίξει αυτό το βιωματικό παιχνίδι και να διδάξει το παιδάκι του τους κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής? Αυτό τώρα γίνεται στο πλαίσιο σχολικής επίσκεψης, αλλά και μεμονωμένα μπορούν να έρθουν οι γονείς στο χώρο μας για να παρακολουθήσουν κάποιο βιωματικό πρόγραμμα, βέβαια πάντα κατόπιν κράτησης. Μάλιστα. Τι τους εντυπωσιάζει? Και κρατάμε έτσι. Τι τους εντυπωσιάζει? Τους εντυπωσιάζουν πολλά εδώ στο χώρο μας. Το συγκεκριμένο βιωματικό πρόγραμμα, η πίστα και το φανάρι και οι ράγες του τρένου τους αρέσουν πάρα πολύ. Το ότι οδηγούν μόνα τους στο αυτοκινητάκι τους. Ότι μπορούν να χρησιμεύσουν όλες αυτές οι γνώσεις τους αργότερα στη ζωή τους. Επίσης μου έλεγε και η Βάσο πριν εδώ ότι είναι πάρα πολύ όμορφο το ότι βλέπουν. Και είναι προς τιμήν της που το λέει, γιατί είναι και γυναίκα, ότι τα αγοράκια πιάνουν πολύ πιο γρήγορα το νόημα του τιμονιού και οδηγάνε καλά, ναι. Ενώ τα κοριτσάκια όσο μπορούν προσπαθούν. Ναι, όμως τα κοριτσάκια αν οδηγήσουν σωστά θα οδηγήσουν πολύ σωστότερα από τα αγοράκια. Γιατί τι εννοείς? Πάρα πολύ. Εμείς? Και εσείς, εντάξει. Δεν πειράζει. Έμαθαν τη δουλειά της μαμάς τους. Εμείς είχαμε τον ομφάλιο λόρο, τα αγόρια το τιμόνι. Άσε μας, Γιωργάκη, φυλάκια. Λοιπόν,